Γεια σας. Ήρθαμε εδώ πέρα με τον Μιχάλη Καβαλιέρη, πρώην ποδοσφαιριστή και είναι προπονητή ομάδας. Πεϊράνο, προστινή παλιά τώρα εδώ, θαυμάσια για τον Καβαλιέρη και γκολ. Καβαλιέρης και 1-0. Από δεξιά μέσα την περιοχή. Γυρίζει την μπάλα, κεφαλιά και το 1-0. Πολύ ωραίο γκολ για τον Λεβαδιακό με την κεφαλιά του Καβαλιέρη από το γύρισμα. Λίγο να εκτελέσει και αυτό το φάουλ. Έπιαζε στον ύμνο, θα λέγαμε, την άμυνα του Ολυμπιακού. Και ο Καβαλιέρης από κοντά με σούτ ευνηδιάζει τον Αλεγκριάδη και κάνει το 4-2. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Πες μας για αρχή, πώς ξεκίνησες στο ποδόσφαιρο? Ξεκίνησα όπως όλα τα παιδιά. Έπαιζα στη γειτονιά μου, στην ομάδα της περιοχής. Ξεκίνησα από τα Σεπόλια. Κάποια στιγμή παίξαμε αντίπαλοι με τη Λογκ Λάιβ, που ήταν προηγούμενος ο κύριος Στράτος. Του άρεσα, μου έκανε πρόσκληση να έρθω στην ομάδα και ευτυχώς για μένα δέχτηκα. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Δηλαδή? Έγινα ποδοσφαιριστής στη Λογκ Λάιβ. Γνώρισα το ποδόσφαιρο, το ερασιτεχνικό, στην πιο ωραία του μορφή. Πέρασα καταπληκτικά χρόνια, σαν παιδί και σαν έφηβος σε αυτή την ομάδα, η οποία ήταν και είναι ακόμα πολύ ξεχωριστή. Έμαθα πώς είναι το πραγματικό ποδόσφαιρο και πόσο σχετικά απλό ήταν εκείνη την εποχή να γίνει κάποιος ποδοσφαιριστής, αρκεί να το ήθελε. Έτσι κι εγώ, το 1986, υπέγραψα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο, φεύγοντας από τον αθλητικό σύλλογο Παπάγου Λογκ Λάιβ, πηγαίνοντας στο Λεβαδιακό στη Β' Εθνική και ξεκίνησε αυτή η μικρή καριέρα μου στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Πώς ήταν το να είσαι επαγγελματίας, σε τι ηλικία καταρχάς? Ναι, στα 20 μου χρόνια. Και πώς ήταν? Κοίταξε να δεις. Η διαφορά μεταξύ του ερασιτέχνη και του επαγγελματία είναι μόνο μία απλή. Ότι ο επαγγελματίας πληρώνεται για αυτό που κάνει. Ο ποδοσφαιριστής το κάνει επειδή είναι το αγαπημένο του χόμπι, το παιδικό του όνειρο. Και όταν καταφέρνεις και γίνεις επαγγελματίας, καταφέρνεις το όνειρό σου να το κάνεις και επάγγελμα. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Όντως. Πώς ήταν στο να είσαι επαγγελματίας σε επαγγελματική ομάδα? Ναι. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες διαφορές. Το ότι ανεβαίνεις οπωσδήποτε επίπεδο, είναι άλλη δυναμική, είναι άλλος συναγωνισμός, είναι άλλες οι απαιτήσεις. Γιατί σαν ερασιτέχνης, το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να προπονείσαι σωστά, να προσπαθείς να παίζεις και πάνω απ' όλα να περνάς καλά. Σαν επαγγελματίας όμως υπάρχουν και στόχοι, γιατί είναι και τα χρήματα που μπαίνουν μέσα. Κάποιος βάζει τα χρήματά του, εκπροσωπείς μεγάλους συλλόγους που εκπροσωπούν μια ολόκληρη πόλη και οπωσδήποτε ο πύχης των δυσκολιών και των απαιτήσεων είναι πολύ υψηλότερος. Αλλά επειδή εγώ, όπως σου είπα, ήμουν τυχερός γιατί πέρασα τα φοιτητικά μου χρόνια από τη Λογκ Λάιβ, ήξερα πώς είναι το να είσαι συνεπής, το να είσαι πειθαρχημένος, το να προπονείσαι συνέχεια και να βάζεις στόχους και να μπορείς να τους πραγματοποιείς. Σαν επαγγελματίας, ήταν δύσκολο σε σύγκριση με το ερασιτεχνικό σε θέμα προπόνησης, αγώνα? Ναι. Όχι, μπορώ να σου πω ότι εγώ δεν ένιωσα καθόλου δύσκολα και πιστεύω, επειδή το έχω συζητήσει κιόλας και με πολλά παιδιά που φύγαν από εδώ, επαγγελματίες από τη Λογκ Λάιβ, όλες οι βάσεις, όλα τα εφόδια που παίρνουμε από εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό background, μια μεγάλη δημιουργία υποδομής, ώστε να μην αντιμετωπίσει προβλήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και όπως σου είπα, εγώ δεν αντιμετώπισα σχεδόν κανένα πρόβλημα. Πήγα σε μια πολύ καλή ομάδα, σε ένα πολύ καλό κλίμα. Με δέχτηκαν πολύ καλά, γιατί δεν ήμουν δικός τους, δεν ήμουν από την πόλη. Έτσι. Και μπόρεσα κι εγώ μέσα από εκεί να ξεδιπλώσω το όποιο ταλέντο είχα και να μπορέσω να κάνω αυτή την καριέρα που έκανα. Β' Εθνική. Β' Εθνική. Ανεβήκατε Α. Ναι. Πώς ήταν η Α? Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό είναι το όνειρο κάθε παιδιού που παίζει ποδόσφαιρο, να μπορέσει να παίξει στην πρώτη κατηγορία. Το πρώτο όνειρο είναι αυτό και το δεύτερο είναι να μπορέσει να παίξει στην εθνική ομάδα. Ήταν κάτι το εκπληκτικό. Ξαφνικά από εκεί που έβλεπα τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τις μεγάλες ομάδες, ξαφνικά βρέθηκα να τις αντιμετωπίζω κιόλας. Σίγουρα ήταν κάτι πολύ όμορφο. Ποια ήταν η πιο δύσκολη ομάδα σε θέμα αντιμετώπισης? Ναι.
Εκείνη την εποχή που έπαιξα εγώ το ποδόσφαιρο, η ομάδα που μεσορανούσε ήταν η ΑΕΚ του Μπάγεβιτς, η οποία ήταν μια πολύ καλή ομάδα, πολύ καλά δουλεμένη και για μένα ήταν πολύ δύσκολος αντίπαλος. Επίσης το παράδοξο είναι ότι ενώ εγώ είχα ολυμπιακά αισθήματα, πάντα απέναντι στον Ολυμπιακό κατάφερα να σκοράρω και δεν μπόρεσα ποτέ να σκοράρω απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν το παράδοξο της καριέρας μου. Πιο δύσκολος αντίπαλος. Σαν πιο δύσκολο αντίπαλο, εννοείς σαν άτομο. Σαν άτομο, σαν προσωπικότητα, ναι. στον αγωνιστικό χώρο εννοώ. Υπήρχαν πάρα πολύ καλοί παίχτες, πολύ μεγάλοι παίχτες εκείνη την εποχή. Εγώ λόγω της θέσης μου, δύσκολος αντίπαλος για μένα ήταν ο Στράτος Αποστολάκης. Ήταν ο Κούλης ο Καραταΐδης. Πολύ παλιοί παίχτες. Ναι, παλιοί παίχτες και πολύ μεγάλοι παίχτες. Αλλά ο αντίπαλος που θαύμαζα και δηλαδή και πολλές φορές όταν παίζαμε αντίπαλοι σταματούσα και μέσα στο αγώνα για να το θαυμάσω ήταν ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Νομίζω σε όλους μας. Ναι, σε όποιος τον έχει δει και σε βίντεο και κανονικά έχει παθεί έρωτα. Ο Βασίλης ήταν πραγματικά κάτι το εξωπραγματικό και ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα. Ένα παιχνίδι και τους κερδίζαμε 1-0 μέσα στη Λιβαδιά και τον βάζει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Χάσαμε 2-1. Μας διέλυσε. Ναι. Δεν μπορούσαμε να τον αντιμετωπίσουμε. Δεν θα το βάλω αυτό, αλλά ναι, όχι, ναι. Δεν μπορούσαμε να τον αντιμετωπίσουμε με τίποτα. Ήταν απίστευτο. Η θέση παίζατε. Ναι. Η θέση μου ήταν το λεγόμενο δεκάρι, μπαλαντέρ, αλλά έπαιζα και επιθετικός. Αλλά κυρίως ναι, ήμουν ένας χαφ δημιουργικός. Πόδι, αριστερό-δεξί. Ναι. Το κανονικό μου πόδι είναι το αριστερό, αλλά χρησιμοποιούσα πολύ καλά και τα δύο μου πόδια, αφού ήμουν παίκτης λογκλάβι, όπως καταλαβαίνεις, που δύσκολα κάποιος μπορούσε να ξεχωρίσει. Μάλιστα. Πόσα χρόνια ήσουν επαγγελματίας? Κοίταξε, έπαιξα στο Λεβαδιακό 6 χρόνια επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μετά έπαιξα άλλα 3 χρόνια στο Ξαβύρωνα. Έπαιξα 1,5 χρόνο στον Πανεγιάλιο, 1,5 χρόνο στη Μαρκό και έπαιξα και ένα χρόνο στον Ατρόμητο Αθηνών. Αυτά ήταν τα χρόνια μου στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Φουλ βιογραφικό. Εντάξει. Ένα μέτριο βιογραφικό θα το χαρακτήριζα εγώ. Μετά από εκεί. Μετά από εκεί συνέχισα σαν ερασιτέχνης πια και κυρίως είχα ξεκινήσει τα πρώτα μου βήματα στην προπονητική με την Ακαδημία της Long Life, με κάποιες άλλες ακαδημίες οι οποίες είχε και ο Στράτος, όπως την Ακαδημία του Αδρομήτου. Και πήγα σε κάποιες ομάδες ερασιτεχνικές σαν παίκτης προπονητής. Μέχρι που το τελείωσα το 2002 την καριέρα μου, εκεί που ξεκίνησα, δηλαδή στον Άτλαντα και ξεκίνησε η ποδοσφαιρική μου, η προπονητική μου καριέρα. Ωραία. Άρα φεύγουμε από τον ποδοσφαιριστή και πάμε στον προπονητή. Ναι. Εδώ είναι τα δύσκολα. Ναι. Σίγουρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Όταν είσαι ποδοσφαιριστής, έχεις να ασχοληθείς μόνο με τον εαυτό σου. Ξέρεις εσύ τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να προπονηθείς, πώς πρέπει να κοιμηθείς, πώς πρέπει να φροντίσεις τον εαυτό σου για να μπορείς να αποδίδεις καλά και να είσαι ανταγωνιστικός. Προπονητής είναι ένα κάτι άλλο. Έχεις να ασχοληθείς με 20-30 ποδοσφαιριστές, που ο καθένας είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Θα πρέπει εσύ να συνδυάσεις αυτό το puzzle, να βρεις τα σωστά κομμάτια, να τα ενώσεις και να παρουσιάσεις κάτι όμορφο στο ποδόσφαιρο. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία πια από εκεί και πέρα. Και ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες, δεν είσαι μόνο προπονητής, είσαι παιδαγωγός, είσαι δάσκαλος. Είσαι σύμβουλος, είσαι μεγάλος αδερφός, είσαι πατέρας και πρέπει να ξεχάσεις πολλές φορές πώς ήταν να είσαι σαν ποδοσφαιριστής, αλλά να μην ξεχάσεις ποτέ τα συναισθήματα που βίωσες σαν ποδοσφαιριστής, ώστε να μπορείς να καταλαβαίνεις και τους παίχτες που έχεις απέναντί σου πια. Η ζωή σαν προπονητής. Η ζωή σαν προπονητής είναι μια διαδικασία 24 ώρες όταν ασχολείσαι με μια ομάδα. Δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό σου. Πάντα σκέφτεσαι τι μπορείς να κάνεις καλύτερα, τι έκανες, τι θα κάνεις, τι μπορούσες να διορθώσεις, τι δεν μπορούσες και συνέχεια είσαι σε αυτή τη διαδικασία. Με λίγα λόγια, από τότε που ξεκίνησες σαν προπονητής μέχρι τώρα, πού έχεις πάει σαν προπονητής? Είχα την τύχη, την ποδοσφαιρική τύχη την είχα γιατί γνώρισα το Στράτο. Είχα την προπονητική τύχη να γνωρίσω τον Τάκη τον Λεμονή. Και ήμασταν στο Λεβαδιακό 2 χρονιές, στην Ξάνθη, στον Πανιόνιο 2 χρονιές, στον Πανετολικό, στον Ολυμπιακό 3 φορές, στην Ομόνια Κύπρου και στη Σαουδική Αραβία μαζί. Πώς ήταν στον Ολυμπιακό?
Σίγουρα, ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Όταν μπαίνει κάποιος στο Ρέντι, είναι ένας άλλος πλανήτης. Είναι το ποδόσφαιρο όπως θα πρέπει να είναι. Έχεις όλες τις ανέσεις, έχεις τα πάντα, ώστε να μπορείς να ασχοληθείς 24 ώρες με τη δουλειά σου, είτε είσαι προπονητής, είτε είσαι ποδοσφαιριστής, είτε οτιδήποτε άλλο, όποιος τέλεχος και να είσαι. Σου παρέχονται τα πάντα. Δεν έχεις να ασχοληθείς με τίποτα άλλο πλην του ποδοσφαίρου. Είναι κάτι το καταπληκτικό. Το Champions League πώς ήταν, Το Champions League είναι μια τεράστια διοργάνωση. Είναι ένα όνειρο για να συμμετέχει κάποιος είτε σαν αθλητής, ποδοσφαιριστής, είτε σαν προπονητής ή στέλεχος μιας ομάδας. Είναι πραγματικά ο αστερισμός του ποδοσφαίρου. Είναι όλες οι μεγάλες ομάδες, όλα τα μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική. Ξεφεύγει εντελώς από το ελληνικό. Είναι το ποδόσφαιρο όπως πρέπει να είναι. Μια τεράστια τέχνη, μια ποδοσφαιρική μαγεία. Στη Βρέμη πώς ήταν η αίσθηση? Η αίσθηση ήταν καταπληκτική. Μόνο να σου πω ότι αφού τελείωσε το παιχνίδι, πήγαμε φάγαμε το βράδυ στο ξενοδοχείο και πετάγαμε την άλλη μέρα το πρωί με τσάρτερ. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί κανείς. Κάποια στιγμή, κατά τις 5-6 ώρα, βγήκα από το δωμάτιο και πήγα δίπλα, μέναμε ακριβώς δίπλα στον ποταμό, το Βέζερ, ο οποίος ήταν ομίχλη, τρομερά, είχε ομίχλη, δεν έβλεπες τίποτα. Ξαφνικά, όπως προσπάθησα να πάω να κάτσω σε ένα παγκάκι δίπλα εκεί, ας πούμε, βλέπω από την άκρη, ερχόταν ένα φωτάκι αναμένο, κάτι. Ήταν μια κάφτα τσιγάρου. Και ήταν ο Τάκης που ερχόταν από την άλλη μεριά. Που και αυτός βέβαια δεν μπορούσε να κοιμηθεί γιατί ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Γιατί περάσαμε και ένα δύσκολο βράδυ. Γιατί έχω σαν πληροφορίες από την Ελλάδα ότι ήταν το τελευταίο μας παιχνίδι. Ότι σκεφτόταν να τον αλλάξουν σαν προπονητή, να έρθει κάποιος άλλος. Και όπως καταλαβαίνεις, μετά την νίκη αυτή, επιβεβαιώθηκε η θέση μας στην ομάδα. Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να ρωτήσω. Πώς είναι η αίσθηση το να ξέρεις ότι το να σου λένε, το κουτσοπολιό, ότι θα φύγεις? Πώς το διαχειρίζεσαι? Κοίταξε να δεις. Κοντά στον Τάκη έμαθα ακριβώς πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κάποιος που κυβερνάει είτε ένα μικρό καράβι σαν μια ομάδα ερασιτεχνική, είτε ένα τεράστιο καράβι, ένα περιοκιάνιο όπως είναι ο Ολυμπιακός. Πρέπει και στις καλές και στις κακές στιγμές να είσαι ισορροπημένος. Ούτε να ενθουσιάζεσαι, να υπερενθουσιάζεσαι, αλλά ούτε και να απογοητεύεσαι. Αν πιστεύεις στον εαυτό σου και στη δουλειά σου, ξέρεις ότι αργά ή γρήγορα θα δικαιωθείς. Δυστυχώς στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στους Έλληνες προπονητές κυρίως δίνεται πολύ λίγος χρόνος για να δείξουν το τι μπορούν να κάνουν. Σίγουρα αν ο Τάκης είχε ένα άλλο όνομα, ένα πορτογαλικό, ισπανικό, ένα βραζιλιάνικο, θα μπορούσε να είναι ίσως στη μεγαλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή της Ευρώπης. Νομίζω ότι όσο ήταν στον Ολυμπιακό, και γενικά σε όποια ομάδα είναι, η ομάδα έχει παίξει πολύ ωραία μπάλα. Το δεις από τον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο, ξέρει πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, γιατί υπήρξε ποδοσφαιριστής του με πολλά από τα αθλήματα και σαν ποδοσφαιριστής. Ξέρει το DNA του, ξέρει τι ακριβώς χρειάζεται. Και ξέρει για τον τρόπο το πώς θα φτάσει η ομάδα να παίξει αυτό που πρέπει και μπορεί. Μάλιστα. Σαν προπονητής, έχεις δύο παιδιά. Ναι. Σαν προπονητής, όπως θα το λέγεις στα παιδιά σου, πώς θα το πεις και στα άλλα παιδιά, ότι να γίνουν ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό? Σίγουρα. Καταρχήν, δεν είναι θέμα επαγγελματισμού. Ο αθλητισμός είναι μια τεράστια εσωτερική ανάγκη. Κάπου πρέπει να εκτονώνεις την ενέργειά σου. Και είναι ωραίο. Βέβαια, εγώ είμαι υπέρ των ομαδικών αθλημάτων, γιατί μπορείς και μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου. Αλλά ακόμα και ατομικό άθλημα να κάνεις, έτσι, είναι πολύ σημαντικό και για τη διαμόρφωση προσωπικότητάς σου και για την ολοκλήρωση σου σαν άνθρωπος. Το να αθλείσαι, να κάνεις κάποιο άθλημα. Σίγουρα, από εκεί και πέρα, μέσα στον αθλητισμό κρύβονται και όνειρα. Ειδικά για τα μικρά παιδιά. Και θεωρώ ότι κάθε παιδί πρέπει να κυνηγήσει το όνειρό του μέχρι τέλους. Άσχετα θα καταφέρει να το πετύχει ή όχι.
Ακόμα και αν δεν καταφέρει να το πετύχει, όλη αυτή η διαδρομή σίγουρα θα τον κάνει καλύτερο άνθρωπο. Επειδή και εγώ ήμουν ομάδα της, μέσα στην ομάδα της Long Life, το έχω ζήσει αυτό. Το να είσαι ομάδα, να ξυπνάς και να λες πάω στην ομάδα. Αντί να πάω για έναν καφέ, θα πάω στην ομάδα να παίξω πινκ-πονγκ, να κάνω έτσι διάφορα. Ήμασταν τότε, σε είχα και προπονητή μου. Ναι, σωστά. Τι είναι αυτό που χρειάζεται ένα παιδί για να είναι σε μια ομάδα, είναι μέρος μιας ομάδας? Για μένα το πιο σημαντικό στη μικρή ηλικία είναι αυτό που κάνει το παιδί και όταν φεύγει από το σπίτι του και πάει σε μια πλατεία, πάει κάπου με τους φίλους του, το παιδί πρέπει να είναι χαρούμενο. Πρέπει να ευχαριστιέται. Από εκεί και πέρα, αν και μπορεί και θέλει κυρίως, γιατί για μένα πάνω από το μπορώ είναι το θέλω, έτσι, και το βάλει στόχο να κυνηγήσει το όνειρό του, να γίνει επαγγελματίας σε ένα οποιοδήποτε άθλημα, εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από αυτόν. Κανείς προπονητής δεν σε κάνει, κανείς παράγοντας δεν σε κάνει. Εάν το καταφέρεις, θα το έχεις κάνει εσύ. Σίγουρα κάποιος θα σε καθοδηγήσει, θα σου δείξει. Από εκεί πέρα είναι θέμα επιλογής να βρεις έναν άνθρωπο που μπορεί να σε βοηθήσει, να σου δείξει το σωστό μονοπάτι, αλλά για να διαβείς το μονοπάτι είναι αποκλειστικά δικό σου θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Αυτό ήταν λοιπόν. Τα λέμε την επόμενη φορά.